από τις τα δύο. Βλέπουμε ναι. τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, να προσέρχεται στη Μαρφίν. Είναι εκεί ο Κώστας ο Σκουλάς, δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλημέρα. Και αν... καλημέρα Κώστα. Ο τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει το φάνη στο σημείο που τρεις άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους στην φωτιά της Μαρφίν εδώ στα Δί το 2009. Επικεφαλής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα ακούσουμε τώρα και την δήλωση. Ναι, περιμένουμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Είναι εδώ και ο κύριος Παπάς, κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ραγκούς, ο κύριος Παπακριστόπουλος, είναι βουλευτές και χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον πρόεδρο. Τιμούμε και σήμερα, όπως και κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια, τη μνήμη των συμπολιτών μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Και με την ευκαιρία για άλλη μια φορά εκφράζουμε την καταδίκη μας απέναντι στη βία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία, ιδίως τη βία εναντίον του πολυτιμότερου αγαθού, της πολυτιμότερης αξίας που είναι η ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο σήμερα δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να καταδικάσω απερίφραστα τη βία αλλά και την υποκρισία. Την υποκρισία του κύριου Μητσοτάκη που αποφάσισε 10 χρόνια μετά να ανοίξει το φάκελο για να διεξαχθεί έρευνα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τους ίδιους ανθρώπους που 10 χρόνια πριν στάθηκαν ανίκανοι να αναζητήσουν, να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν. Καταδικάζω τη βία αλλά και την υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη που λίγους μήνες πριν αποφασίσει να μπει αυτή η πλακέτα εδώ έδινε εντολή στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας προκειμένου να ασκήσουν έφεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που δικαίωνε τα θύματα επιδικάζοντας αποζημιώσεις στους συγγενείς τους. Ο αγώνας για την ζωή είναι ένας αγώνας που αδιαφυσβήτητα είναι συνδεδεμένος με τον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Τιμούμε τους νεκρούς μας, ευχόμαστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παρόμοιο περιστατικό, αλλά τιμούμε και τους αγώνες του λαού μας για δικαιοσύνη και για αλήθεια. Διότι αυτοί είναι αγώνες για τη ζωή. Είναι αγώνες για μια καλύτερη ζωή. Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσαμε λοιπόν την...